Παρακαλώ τον κύριο Χρήστο Μεγάλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, να έρθει στο βήμα για την απονομή του πρώτου βραβείου εφαρμοσμένης έρευνας. Το πρώτο βραβείο εφαρμοσμένης έρευνας απονέμεται στην ερευνητική ομάδα του κύριου Κωνσταντίνου Μπάλα, του εργοστασίου ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εργασία Φασματική Μηχανική Υπερόραση για έγκαιρη και ανέμακτη διαγνωστική. Παρακαλούμε τον κύριο Μπάλα να μας πει δύο λόγια για την εργασία του. Λοιπόν, καταρχήν δεν ήμουν προετοιμασμένος να μιλήσω, γιατί δεν μπορούμε να αναβγώ, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτον, για τον διαγωνισμό. Με έχει εκπλήξει πάρα πολύ θετικά ότι η όλη διαδικασία με τον διαγωνισμό και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν έδειξαν, κατά τη γνώμη μου, πολύ υψηλό επαγγελματισμό στη διαχείριση ενός τέτοιου σύνθετου θέματος, και γι' αυτό θα ήθελα να σε χαρώ τους διοργανωτές. Πραγματικά ήταν, ας πούμε, παγκοσμίου επίπεδου διαγωνισμός και μας χαροποίησε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιους διαγωνισμούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να πω. Το δεύτερο ζήτημα αφορά. Εμείς ερχόμαστε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Νομίζω το ξέρετε, είναι ένα πολύ νεαρό και δραστήριο τμήμα, ίδρυμα. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι πάρα πολύ καλά γνωστή η κατάσταση που διέρχεται η χώρα και έχει σχεδιάσει την εξέλιξή του με δεδομένη αυτή την κατάσταση. Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν έρχεται να ζητήσει μεμψήμερα και κακομήρικα ότι για όλα τα στραβά που συμβαίνουν στο Πολυτεχνείο φταίει η υποχρηματοδότηση, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι βασικά να αρθούν εμπόδια για να μπορέσει να αναπτύξει στα επόμενα 3 χρόνια. Πιστεύουμε ότι θα σας εκπλήξει πάρα πολύ θετικά. Αν αυτά τα εμπόδια που περιορίζουν τις δημιουργικές δυνατότητες του καταπληκτικού φοιτητικού δυναμικού που έχουμε, τότε νομίζω ότι θα δείτε 1000 λουλούδια να ανθίζουν. Επομένως, έχουμε ένα δυναμικό ίδρυμα, το οποίο έχει σαν στόχο το να αντιστρέψει την κρατούσα τάση που υπάρχει τώρα, αντί δηλαδή να φεύγουν άνθρωποι πρικισμένοι στο εξωτερικό, να αντιστραφεί αυτή η διαδικασία και να φέρουμε εμείς ανθρώπους από το εξωτερικό να δουλεύουν στα δικά μας εργαστήρια, στα διεθνή μας, με τα πτυχιακά μας προγράμματα. Αυτός νομίζουμε ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Τώρα για τη δουλειά μας, και τελειώνω με αυτό. Αυτή η δουλειά που κάνουμε έρχεται από πολύ μακριά. Πρέπει να σας πω ότι η ομάδα μας έχει προσελκύσει μέχρι τώρα, και εγώ προσωπικά, άνω των 15 εκατομμυρίων επενδύσεις σε ιατρική τεχνολογία για τη μη επεμβατική διαγνωστική του καρκίνου. Έχουμε καταφέρει να έχουμε συστήματα τέτοια σε όλες τις αγορές του κόσμου. Τα συστήματα μας παράγονται στο εξωτερικό. Είμαστε ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία έχει πάρει FDA, δηλαδή έχει πάρει αποδοχή από το Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για τη διάγνωση του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, και έχουν εξεταστεί με αυτή τη συσκευή άνω των 4.000 γυναικών σε όλο τον κόσμο, με επιδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις επιδόσεις των κλασικών διαγνωστικών τεχνικών. Η τεχνολογία για την οποία μιλάμε τώρα είναι μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη και εξελιγμένη τεχνολογία,
που προέκυψε από το ότι γίναμε σοφότεροι από την πρώτη μας εμπειρία, η οποία επεκτείνεται όχι μόνο σε επιμέρους ειδικότητες, αλλά θα πιάσει όλη την ενδοσκόπηση και θα κάνει αυτό που λέμε εμείς οπτική βιοψία. Δηλαδή τα φωτόνια θα μας μεταφέρουν πληροφορία για πρώιμες καταστάσεις νεοπλασματικών παθήσεων, στις οποίες δεν είναι ορατές με το ανθρώπινο μάτι. Και ξέρετε ότι αν εμείς πρώιμα ανοιχνεύσουμε τέτοιου είδους παθήσεις και μη επεμβατικά και σε επίπεδο καθημερινής ρουτίνας, αυτό θα αποτελέσει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη απέναντι, ας πούμε, στον καρκίνο. Και κυρίως τα συστήματα αυτά είναι πολύ χαμηλού κόστους, γιατί επωφελούμαστε από τις μεγάλες αναπτύξεις που έχουν γίνει τελευταία με την κινητή τηλεφωνία, όπου οι ανιχνευτές έχουν κατεβεί πάρα πολύ το κόστος, επομένως πάρα πολύ καλά μπορεί να πάνε και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, όλη αυτή την πορεία νομίζω ότι τη βάση και το μεράκι δόθηκε από τους καταπληκτικούς συνεργάτες μου, τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές, αυτούς που είναι εδώ σήμερα μαζί μου, τον κύριο Καβαδία και τον κύριο Επιτρόπου, που είναι εξαιρετικής ποιότητας άνθρωποι, ακούραστοι, Σαββατοκύριακα, υποχρηματοδόμενοι τις περισσότερες φορές, αλλά με πραγματικό πάθος για διεθνείς διακρίσεις. Και βεβαίως μια σειρά άλλοι άνθρωποι και κυρίως οι ιατρικοί μου συνεργάτες, όπως ο κύριος Μινάς Πασχόπουλος, αργότερα ο κύριος Χαϊδόπουλος ο Δημήτρης, και μια σειρά άλλοι από το εξωτερικό, όπως ο κύριος Πατ Σούτερ, ο οποίος κατά τη γνώμη για μένα ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός οδηγός για να αναπτύξω τεχνολογίες στη μη επεμβατική διαγνωστική. Αυτά. Συγγνώμη που σας κούρασα αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχόμαστε σε όλες τις ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό κάθε επιτυχία στην προσπάθειά τους, κάθε επιτυχία στην παραγωγική υλοποίηση των ιδεών τους, των προτάσεών τους, κάθε επιτυχία στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν. Κυρίες και κύριοι, με το πέρας της τελετής βράβευσης σας καλούμε στο αίθριο για ένα κοκτέιλ. Παρακαλώ τα μέλη των ειδικών ομάδων να παραμείνουν στον χώρο για την φωτογραφία και την αναμνηστική, κύριε Υπουργέ. Για ένα λεπτό.